Χαίρετε. Χαίρετε. Αριστοτρίτη, 24 Μαΐου 2022. Πώς είσαι, πώς είστε? Καλά είμαστε. Εσείς? Καλά, καλά. Στον αγώνα. Κάθε μέρα δεν προσπαθούμε να κάνουμε την μέρα μας καλή. Δηλαδή, όταν ξυπνάμε πρωί, κάποιος είναι μια διαδικασία προκειμένου να κάνει την μέρα τόσο πιο ισορροπημένη, τόσο πιο υγιή ψυχικά, θα έλεγα. Πρωτού πάμε στο θέμα μας, να σου πω κάτι που διάβαζα χθες από το βιβλίο «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», που σίγουρα θα το έχεις διαβάσει, του Σκοτ Πεκ. Το διαβάζω για τη συμμετοχή στο κανάλι. Είχε ένα σημείο στο οποίο έλεγε για τους ψυχοθεραπευτές. Αν οι ψυχοθεραπευτές, λέει, μπορούν να σταματούν να είναι ψυχοθεραπευτές την ώρα που είναι με την οικογένεια τους, την ώρα που είναι με τους φίλους τους, την ώρα που κοινωνικοποιούνται. Και ο Σκοτ Πεκ λέει ότι δεν μπορείς να σταματήσεις. Δεν μπορείς να σταματήσεις να είσαι ψυχολόγος και σε όλες σου τις σχέσεις. Και μάλιστα λέει ότι όσο πιο καλλιεργημένος, ωρίμος και πνευματικός άνθρωπος είσαι, τόσο περισσότερος δυνάμεις έχεις, ώστε όταν βρίσκεσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς και επιλέγεις να είναι στη ζωή σου, που δεν είναι η θεραπευόμενη σου, ενώ στην προσωπική σου ζωή, προσπαθείς να είσαι όσο πιο θεραπευτικός γίνεται, αν και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Λέει και είναι σαν να δουλεύεις 16 ώρες το 24ωρο αντί 8. Με τον ίδιο τρόπο και εμείς οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές προσπαθούμε και τον εαυτό μας να θεραπεύουμε καθημερινά μέχρι να έρθει η ώρα που θα πάμε στο session με τον δικό μας τον ψυχολόγο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, Αριστονίκη μου. Σου το έστειλα ήδη, θα στο διαβάσω τώρα, από μια γυναίκα. Μιλάμε για την διαδικασία και την τόλμη και το μεγάλο, μεγάλη υπόθεση μια γυναίκα να αποφασίσει πότε να γίνει μάνα. Λέει, καλημέρα κυρία Πετρίδου, καλημέρα σας και εσάς και από την κυρία Θεοδοσίου κλπ. Λέει, παρακολουθώ τα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεό σας και με έχω βοηθήσει να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα μέσα μου, λέει. Έχω ταυτιστεί αρκετά με το πρόσφατο βίντεο της κοπέλας που ένιωσε εξουθενωμένη από την αναζήτηση μιας φυσιολογικής σχέσης. Αριστονή, και με αυτό είναι ένα μοτίβο που βγαίνει συνέχεια. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά από το γραφείο σου, από την κλινική σου πρακτική. Εσύ ευτυχώς δεν είσαι σε αυτή την ταλαιπωρία και δεν θέλουμε να μπεις ποτέ. Είσαι καλά στο γάμο σου και χαιρόμαστε πολύ για σένα. Και είσαστε και ένα παράδειγμα με τον Μιχάλη ότι υπάρχουν και υγιείς γάμοι, υπάρχουν και υγιείς σχέσεις για να παίρνουμε και υπόλοιπη θάρρος. Όμως το ξέρεις πολύ καλά από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις καθημερινά ότι είναι εξουθενωτικό. Είναι εξουθενωτική η αναζήτηση ενός κατάλληλου συντρόφου και μιας υγιής σχέσης. Και πολλές γυναίκες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μόνο οι φίλοι που γράφει, είναι πολλές. Λοιπόν, ούσα ίδια 40 χρονών, λέει, και με τους ίδιους προβληματισμούς, αλλά ακόμα περισσότερο με το γεγονός ότι δεν έχω πολύ χρονικό περιθώριο ακόμη να περιμένω κάποιον κατάλληλο άνθρωπο να έρθει στη ζωή μου, ώστε να δημιουργήσω την πολυπόθητη οικογένεια. Ναι, το επιθυμώ πάρα πολύ να κάνω οικογένεια και εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένας... ντρεπόμαστε, φοβόμαστε κάποιες γυναίκες να πούμε ότι ναι, θέλω να κάνω οικογένεια. Ναι, θέλω να κάνω παιδιά. Δηλαδή, σαν να και η κοινωνία μας θα μας πει, δεν είναι καλή ιδέα να θέλεις. Όπως δεν είναι καλή ιδέα να επιβάλλουμε στις γυναίκες να κάνουν παιδιά, έτσι δεν είναι και καλή ιδέα να τους επιβάλλουμε ότι δεν δικαιούσε να θέλεις να κάνεις παιδιά. Ναι, δικαιούται μια γυναίκα, δικαιούται ένας άντρας να θέλει να κάνει παιδιά. Λοιπόν, έχω πλέον αποφασίσει, λέει η φίλη, να τεκνοποιήσω μόνη μου με δό της σπέρματος. Θα ήθελα να συζητήσετε κάποια στιγμή, αν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα, πώς, πού, πότε μπορούν οι γυναίκες που έχουν αποφασίσει να δημιουργήσουν μονογονικές οικογένειες να πάρουν τις σωστές πληροφορίες, να βοηθηθούν είτε με κείμενα είτε με networking, στο να νιώσουν δυνατές και σίγουρες για την απόφαση που πήραν ή θα πάρουν σύντομα, εάν το επιθυμούν τόσο πολύ. Και κάποιες συμβουλές ίσως για το πώς και τι να απαντάνε στα παιδιά τους όταν θα ρωτηθούν για τον μπαμπά τους. Εδώ να πούμε ότι εμείς είμαστε ψυχολόγοι, άρα δεν έχουμε τις πληροφορίες που ζητάει η φίλη ώστε σε ποια υπηρεσία να απευθυνθεί κλπ. Αυτά είναι εύκολο όμως να τα βρει. Κάποιος ο οποίος θέλει να αποκτήσει παιδί, μια γυναίκα που θέλει να αποκτήσει παιδί μόνη της, θα ρωτήσει τον γυναικολόγο της και θα βρει την άκρη. Εμείς όμως μπορούμε να απαντήσουμε στις ψυχολογικές συμβουλές. Σε προσωπικό επίπεδο, λέει, ο πιο κοντινός μου κύκλος το γνωρίζει ότι θα το κάνω σύντομα και με στηρίζει.
Αλλά αυτό που με απασχολεί λίγο παραπάνω είναι το πώς αντιμετωπίζεις τη χολή των άλλων, καθώς το παιδί θα μεγαλώνει και θα ακούσει άλλους κοινωνικούς κύκλους για την περίεργη εντός εικόνα επιλογή της μαμάς του κλπ. Διαβάζω αρκετά και θα το εκτιμούσα μας δίνατε κάποια βιβλιογραφία σχετικά με αυτό το θέμα. Διάβασα πρόσφατα το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» και με είδα σε κάποια από τα θέματα. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο σε εξέλιξη. Λοιπόν, θέλουμε τα φώτα σου. Ναι. Γιατί λοιπόν, είσαι και ψυχολόγος συνηλίκων, αλλά και παιδοψυχολόγος ταυτόχρονα. Σ' ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν, όλο ένα και περισσότερες κοπέλες και από την κλινική πρακτική, το λέω αυτό, αποφασίζουν στις μέρες μας να αναζητήσουν αυτόν τον τρόπο προκειμένου να γίνουν μητέρες, καθότι πλέον νομίζω ότι είμαστε σε κοινωνίες που αλλάζουν, μεταμορφώνονται και η διαφορετικότητα στο θέμα της οικογένειας είναι κάτι το οποίο το συναντάμε πια τακτικά. Δηλαδή διαφορετικού τύπου οικογένειες, εκτός από την κλασικό πυρηνική οικογένεια, η οποία έχει έναν πατέρα και μία μητέρα. Υπάρχουν πολλοί τύπου διαφορετικών οικογενειών πια. Υπήρχαν πάντοτε, Αριστονίκη μου, γιατί από πάντα, για άλλους λόγους, μπορεί να ήταν μονογονική μια οικογένεια. Μπορεί να πέθαινε ή να σκοτωνόταν ο πατέρας σε ένα δυστύχημα. Μπορεί να πέθαινε η μητέρα στη γέννα. Μπορεί να... Δηλαδή υπήρχαν μονογονικές οικογένειες πάντοτε. Ναι, αλλά δηλαδή, ακόμη και τότε ονομασία... που δεν χώριζαν τα ζευγάρια, ακόμη και τότε που δεν χώριζαν τα ζευγάρια, που δεν, η κοινωνία δεν επέτρεπε να χωρίζουν τα ζευγάρια πριν 100, πριν 200 χρόνια, πάλι υπήρχαν μονογονεϊκές οικογένειες. Απλώς σήμερα η κοινωνία μας επιτρέπει, εντός αγωγικών μας επιτρέπει, ενώ είναι πιο εύκολο να το κάνει κάποιος, γιατί πάλι η κοινωνία κατακρίνει, να ξεκινήσεις από την αρχή συνειδητά να κάνεις μια μονογονεϊκή οικογένεια. Είτε κάνοντας παιδί με δότη, είτε κάτω από άλλες συνθήκες. Γιατί χθες μου στείλε μια φίλη ένα email που θα το κάνω και vlog, η οποία μου λέει την ιστορία της για το πώς δημιούργησε μια σχέση με έναν άνθρωπο που δεν είδε τις κόκκινες σημαίες από την αρχή, ο οποίος είναι γονιπιμένο παιδί, ο πατέρας του αγέννητου παιδιού της και πολύ εμπλεγμένος οικονομικά και συναισθηματικά, ημομιχτικά με την οικογένειά του, και την παράτησε ούσα 2 μηνών έγκυος και η οποία ζει στο εξωτερικό και θέλει να κρατήσει το παιδί. Άρα μπαίνει και αυτή στη διαδικασία μιας μονογονεϊκής οικογένειας από την αρχή, χωρίς να το είχε προγραμματίσει έτσι όταν έμενε έγκυος. Ενώ μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να συμβεί, απλά λέω ότι πλέον η οικογένεια, η κοινωνία το ονοματίζει κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν και έρευνες, υπάρχουν και βιβλία, υπάρχουν και τρόποι να εξηγήσεις το φαινόμενο αυτό, να μην θεωρηθείς δηλαδή ότι είσαι μια εξαίρεση ή ο καημένος που έχει μια διαφορετικού τύπου οικογένεια. Και γι' αυτό υπάρχουν και παραμύθια που απευθύνονται σε παιδιά, τα οποία μιλάνε για το διαφορετικές μορφές οικογένειας, που μπορεί κανείς να εξηγήσει στο παιδί του, όπως εξηγεί για την κλασική πυρηνική μορφή και για τις υπόλοιπες, πώς γίνεται να υπάρχει, να είναι διαφορετική αυτή η οικογένεια. Οπότε, και μάλιστα έχουμε και έρευνες, όχι πολλές, αλλά αρχίζουν να εποάζονται σιγά-σιγά. Πολλοί συνάδελφοι ασχολούνται με το θέμα αυτό, που έχουν δείξει ότι δεν φαίνεται να στερούνται κάτι τα παιδιά που έχουν μια ενσυνείδητη γονεϊκότητα μόνο από μητέρα ή και από άλλες μορφές, δεν φαίνεται να στερούνται. Μάλιστα μπορώ να πω ότι ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει παιδί ενσυνείδητα και μπαίνει σε όλη αυτή τη διαδικασία, είτε της εξωσωματικής, είτε μέσω της σπερματέχησης κτλ, αλλά είτε και με την παρένθετη μητέρα και με άλλους τρόπους που υπάρχουν πλέον, είτε ακόμη και μέσω της υιοθεσίας, βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικά τη θέληση, την υπομονή και την συνειδητότητα να φέρουν στον κόσμο παιδιά και να δώσουν αρκετό μέρος του χρόνου τους και της ενέργειάς τους προκειμένου να τα μεγαλώσουν σωστά, παρά από άλλους που μπορεί να έτυχε να γίνουν γονείς χωρίς να το είχαν συνειδητοποιήσει, χωρίς να το θέλαν πολλές φορές ή χωρίς να ήταν έτοιμοι ή και ικανοί να γίνουν γονείς. Οπότε εδώ βλέπουμε μία θέληση και μία ανάγκη για αυτό που κάνει τον άνθρωπο να προβεί σε πάρα πολλές ενεργείες
και οικονομικής φύσεως και κοινωνικές, έτσι, να τα βάλει δηλαδή με κοινωνικά στερεότυπα, με τα οικογενειακά στερεότυπα, να αλλάξει τη ζωή τους η θέμελα και να αναλάβει το χρέος και την, ας πούμε, το βάρος μιας οικογένειας μονογονεϊκής, για να μην τα λέμε ότι όλα είναι εύκολα, δεν είναι καθόλου εύκολα να είσαι μονογονεϊκή μητέρα ή μονογονεϊκός πατέρας. Καθόλου εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό και είναι πάρα πολύ... Έχεις εσύ κάποια μικρή εμπειρία περιστασιακή, γιατί για ένα διάστημα ο σύζυγος σου εργαζόταν στο εξωτερικό και έλειπε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μπορεί για 3 εβδομάδες να έλειπε, θυμάμαι, και να είναι τα παιδιά πολύ μικρά και να είσαι μόνη σου με 2 μικρά παιδιά, με τις δουλειές του σπιτιού, με τη δουλειά σου, με τις ευθύνες σου, με τις υποχρεώσεις σου όλες. Και θυμάσαι πόσο δύσκολο... Πάρα πολύ δύσκολο. Μα και δύο να είναι οι γονείς. Υπάρχει και το θέμα του κοινωνικού κύκλου. Γιατί μπορεί να είναι δύο και να μην μπορούν να ξεμητήσουν από το σπίτι γιατί έχουν μικρά παιδιά. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ενώ ένας να έχει υποστήριξη από το κοινωνικό δίκτυο, να έχει... Εννοείς ότι υπάρχουν... Ναι, κοίταξε, ναι. Εσύ με τον Μιχάλη είσαστε μόνοι σας, ενώ δεν ζουν στο ίδιο χώρο γονείς, πεθερικά κτλ., ώστε να έχετε κάποια υποστήριξη από το ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο, οπότε είσαστε μόνοι σας. Το οποίο επίσης είναι κάτι παρόμοιο με το να μεγαλώνει μια γυναίκα ένα παιδί μόνη της, και επίσης πολλές γυναίκες που παίρνουν την απόφαση να γίνουν μητέρες, ευτυχώς έχουν υποστηρικτικούς γονείς. Mm-hmm. Και υποστηρικτικά αδέρφια και υποστηρικτική οικογένεια που είναι εκεί. Που μπορεί να τους στηρίξουν. Και ακόμη και αυτοί που δεν έχουν, παίρνουν την ευθύνη ενσυνείδητα, ξέρουν δηλαδή τι τους περιμένει. Γιατί πολλές φορές τα προγραμματίζεις όλα και σου βγαίνουν εντελώς διαφορετικά. Ενώ το να ξέρεις εκ των προτέρων ότι εγώ θα πω να κάνω αυτό και είμαι συνειδητοποιημένος ότι θέλω να το κάνω, και θα δώσω αυτόν το μέρος της ενέργειας που απαιτείται από εμένα και της υποστήριξης και της συμβουλευτικής που πρέπει να λάβω και το πώς θα το πω του παιδιού και το τι θα κάνω κτλ. Οπότε εσύ θεωρώ ότι είσαι καταλληλότερη από κάποιον που του ήρθαν τα πράγματα τούμπαλιν ή γενικότερα από ανθρώπους που το πήραν αψήφιστα το να μεγαλώσουν και να κάνουν παιδιά, που το θεωρώ εγώ το πιο δυσκότερο. Κάποιοι που κάνουν παιδί για να φτιάξουν το γάμο τους, να σώσουν το γάμο τους, κάνουν παιδί για να κρατήσουν τη γυναίκα τους στο γάμο, ότι κάποιοι προσπαθούν επίτηδες να προκαλέσουν εγκυμοσύνη προκειμένου η γυναίκα τους να μην τους χωρίσει, ή κάποιες άλλες για να μην τους χωρίσει ο άντρας τους κλπ. Δηλαδή, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές στην εργαλειοποίηση των παιδιών. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχει μια δόκιμη ανησυχία, εντάξει, ότι μπορεί μια γυναίκα η οποία αποφασίζει από μόνη της να κάνει παιδί να είναι νάρκισσος αυτή η γυναίκα ή να είναι μια προβληματική προσωπικότητα η οποία αποφασίζει να κάνει παιδί μόνη της θέλοντας να αποκτήσει έναν απόγονο με τον οποίο να έχει μια σχέση που να φορτώνει στο παιδί τα προβλήματά της ή να γίνει το παιδί από οδιοπεμπέως της τράγος. Θα πω ότι ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά αυτός ο κίνδυνος δεν είναι μικρότερος από τις περιπτώσεις στις οποίες γεννιέται ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια που υπάρχουν 2 γονείς. Δηλαδή, εμείς έχουμε μια πολύ μεγάλη πείρα με την Αριστονίκη Κλινική και από περιπτώσεις που έχουμε δει στο γραφείο, που εγώ έβλεπα παλιότερα στο γραφείο, Αριστονίκη βλέπει ακόμη, και από τις περιπτώσεις που μας στέλνετε, δεν μας έχει τύχει μέχρι τώρα περίπτωση μητέρας η οποία έγινε συνειδητά από μόνη της μητέρα να παρουσιαστεί ως ναρκισσίστρια μητέρα και το παιδί της να έχει πρόβλημα. Φυσικά θα μου πείτε, είναι πολύ νωρίς ακόμη, τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, θα έλεγε ότι έχει περίπου 20 χρόνια που γίνεται αυτό, αν δεν απατώμε, που ίσως και περισσότερα στο εξωτερικό, μπορεί να έχει και 40-50 χρόνια που γίνεται. Θεωρώ ότι κανονικά θα έπρεπε όλοι να περνάμε από review πρωτού γίνουμε γονείς. Θα έπρεπε όλοι να περνάμε από κάποιες εξετάσεις ψυχολογικές για το αν κάνουμε για να είμαστε γονείς, αλλά hello, ζούμε σε μια κοινωνία που ούτε καν οι ψυχολόγοι δεν περνούν από εξετάσεις ψυχολογικές για το αν είναι καλοί ψυχολόγοι και αν είναι ψυχολογημένοι και ισορροπημένοι για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους, πόσο μάλλον οι γονείς. Sorry, έπρεπε να το πω. Ούτε οι ψυχολόγοι, ούτε και οι ψυχίατροι. Ούτε οι ψυχολόγοι, ούτε οι ψυχίατροι, δηλαδή. Ακόμη και στον τομέα των ψυχολόγων που το γνωρίζουμε, υπάρχουν ένα σωρό διαδικασίες τυπικές και τυπολατρικές, αλλά καμία ουσιαστική για να ελέγξουμε αν κάποιο πρόσωπο το οποίο βλέπει ανθρώπους και είναι θεραπευτής και είναι θεραπευτρία
είναι όντως ισορροπημένο ψυχικά και είναι όντως δουλεμένο και μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία. Είναι, και να μην πλάψει. Στο πτυχίο ψυχοθεραπείας, ενώ στο να πάρει κανείς μια μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στη ψυχοθεραπεία, είναι απαραίτητο να περάσει από ψυχοθεραπεία ο ίδιος και από εποπτεία, αλλά δεν είναι απαραίτητο... Μιλάω για την αδειοδότηση των ψυχολόγων. Για την αδειοδότηση των ψυχολόγων. Δεν είναι απαραίτητο να περάσει από διαγνωστική αξιολόγηση για να δει κανείς αν υπάρχει... αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή γενικότερα αν υπάρχει κάποια δυσκολία. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και να πόκειται στην δική του, ας το πούμε, ηθική του καθενός, αλλά και κατανόηση για το τι θα κάνει ή το πόσο καλή χρήση θα κάνει όλης αυτής της κατάστασης. Άρα και στους γιατρούς το ίδιο, όχι μόνο και στους ψυχολόγους, αλλά και στους γιατρούς. Μα δεν έχω κάτι με τους ψυχολόγους, απλώς έχω λάβει κάποια email τελευταίως, τα οποία είναι φοβερά και τρομερά για τα πράγματα που συμβαίνουν, που λες, ας πούμε, κάποιος που έχει τα ακαδημαϊκά προσόντα και παίρνει την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος λόγω ακαδημαϊκών προσόντων, αλλά δεν έχει τα ουσιαστικά προσόντα. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και με τους γονείς. Mm-hmm. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί είμαι σίγουρη ότι θα συζητηθεί, γιατί έχει συζητηθεί και κάτω από άλλα βίντεο, γιατί τώρα η κάθε μια προβληματική να θέλει από μόνη της να πάει να κάνει παιδί. Όσο προβληματικές είναι αυτές που θέλουν να κάνουν παιδί από μόνες τους, άλλο τόσο προβληματικές είναι και αυτές που θέλουν να κάνουν παιδί με άντρα και άλλο τόσο προβληματικοί είναι και οι άντρες που θα κάνουν παιδί. Στη διαδικασία του να κάνει κάποιος υιοθεσία ή το να κάνει παιδί με δότην υπάρχει αξιολόγηση από ψυχίατρο και από ψυχολόγο. Μάλιστα, πες μας. Λειτουργώ. Υπάρχει, τουλάχιστον στην Κύπρο και είμαι σίγουρη και στην Ελλάδα ότι υπάρχει μια διαδικασία γι' αυτό και αυτό είναι το περίεργο. Γιατί ενώ κάποια που μένει έγκυος, ακόμη και χωρίς να το θέλει ή χωρίς να το περιμένει, χωρίς να το θέλεις προγραμματίσει, αν προγραμματίσει κάτι τέτοιο ή να το επιδιώξει. Δεν παίρνει κανείς τη διαδικασία να το αξιολογήσει. Σε κάποιον που θέλει να κάνει παιδί με δότη ή με υιοθεσία πρέπει να αξιολογηθεί. Και εδώ υπάρχει μια αδικία. Οπότε νομίζω αξιολογείται, ναι, αξιολογείται και από αρκετούς φορείς προτού προχωρήσει η διαδικασία. Εγώ δεν θεωρώ ωστόσο ότι αυτό είναι δείγμα ότι κάποιος έχει κάποιο θέμα. Ίσα-ίσα που είναι δείγμα ότι τολμά να τα βάλει με όλα αυτά τα γραφειοκρατικά και με όλα αυτά τα κοινωνικο-οικογενειακά στερεότυπα, γιατί θέλει να κάνει κάτι το οποίο το θέλει πολύ και θέλει να δώσει την αγάπη του σε ένα πλάσμα, σε ένα παιδάκι. Άρα ούτε έχουμε κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα από κάποια έρευνα, παρόλο που είναι λίγες, ούτε έχουμε κάποια προσωπική εμπειρία από κάποια περίπτωση, γιατί έχω πει ότι είναι αρκετές αυτές οι περιπτώσεις που το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον εγώ, έχω κληθεί να παρακολουθήσω και μάλιστα έχω προετοιμάσει και παιδί και αρκετά παιδάκια και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, λέγοντάς τους την ιδιομορφία, αν θέλεις να το πω. Μα πες μας λίγο γι' αυτό. Πώς λέμε σε ένα παιδί ότι είναι υιοθετημένο ή πώς λέμε σε ένα παιδί ότι είναι αποδότης σπέρματος. Υπάρχουν, όπως έχω πει, και ειδικά παραμυθάκια και ειδικές μέθοδοι που μπορείς να προσεγγίσεις σε ένα παιδί και να του πεις για αυτή τη διαδικασία στην νηπιακή του ηλικία, προκειμένου να το γνωρίζει πρωτού πάει στο δημοτικό, καθότι θα δει ότι ενδεχομένως να μην έχει όνομα πατρός ή να μην έχει δύο επίθετα ή να αρχίσει να ρωτάει πού είναι ο μπαμπάς, γιατί δεν υπάρχει φωτογραφία με αυτόν τον μπαμπά κτλ. Οπότε για να προλάβουμε αυτές τις ερωτήσεις και να μην προλάβει κάποιο παιδί ή κάποιος οποιοσδήποτε που δεν ξέρει να κάνει κάποιο κακό άθελά του ή θελημένα του, είναι καλό να προετοιμάσουμε το παιδί από την αρχή. Γι' αυτό και η μητέρα που θέλει να προβεί σε μια τέτοια... Πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία. Πρέπει να κάνει ίδια ψυχοθεραπεία για να είναι ενδυναμωμένη, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό. Όπως και για κάθε άλλο γονιό που θέλει να μεγαλώνει τα παιδιά του σωστά. Και το ίδιο το παιδί
να υποστηριχθεί για αυτό το διάστημα μέχρι να υποθεί όλο αυτό, προκειμένου να αντιμετωπίσει και τα διάφορα που έχει να αντιμετωπίσει. Εσύ πάντως θα ήσουν ιδανική για να κάνει θεραπεία μαζί σου μια γυναίκα που θέλει να αποκτήσει παιδί μόνη της, γιατί έχεις και την ιδιότητα του κλινικού ψυχολόγου αλλά και του παιδοψυχολόγου, άρα θα μπορούσες να δουλέψεις και με το παιδί. Θα σε προτιμήσω αν ποτέ Λοιπόν, γελάμε γιατί εγώ έχω ήδη παιδιά και μεγάλα παιδιά. Έχω σταματήσει να κάνω παιδιά, τώρα έχω σκύλο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε διαβάζοντας κάτι που μου στείλε μια φίλη κάτω από ένα άλλο βίντεο στο οποίο αναφερόταν μια κοπέλα στην διαδικασία να αποκτήσει παιδί με δότη. Και μου λέει ότι τα τελευταία χρόνια, λέει, είχα μπει και εγώ στη διαδικασία τεκνοποίησης με σπέρμα δότη. Είναι μια άλλη φίλη αυτή που γράφει. Αυτό ήταν το κύριο θέμα συζήτησης με την ψυχοθεραπεύτρια μου για καιρό. Άρα και αυτή η κοπέλα το δούλευε με την ψυχοθεραπεύτρια της. Έκανα ήδη μια αποτυχημένη προσπάθεια. Όλες οι απορίες και ερωτήσεις της κοπέλας που σου έγραψε, λέει, έχουν αναλυθεί σε βάθος μετά από ώρες ψυχοθεραπείας και προσωπικού στοχασμού. Το αίτημα της κοπέλας να κάνει παιδί με επώνυμο δότη ήταν και για εμένα προϋπόθεση για να προχωρήσω τη διαδικασία, οπότε και κατανοώ απόλυτα το σκεπτικό της. Είναι αλήθεια, λέει, αυτές είναι πρακτικές πληροφορίες που δίνουμε τώρα, είναι αλήθεια πως σε λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να αποκαλυφθεί ταυτότητα του δότη όταν ενηλικιωθεί το παιδί και εφόσον το θελήσει βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, αυτές είναι η Δανία και η Ολλανδία. Σε αυτές τις χώρες επιτρέπεται. Υπάρχει τρόπος όμως να γίνει και στην Ελλάδα. Η κοπέλα απλώς πρέπει να απευθυνθεί η ίδια στη δανεζική τράπεζα σπέρματος. Αυτή την πληροφορία, λέει, την πήρα από πολύ μεγάλο κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Αθήνα. Μάλιστα. Η δική μου πρώτη προσπάθεια έγινε στο Βέλγιο με semi-open donor, παρότι η βελγική νομοθεσία δεν επιτρέπει να αποκαλυφθεί ταυτότητα του δότη. Προς αποφυγή παρεξήγησης και για να σου δώσω να καταλάβεις πως η διαδικασία είναι νόμιμη, το κέντρο που έκανα τη διαδικασία είναι το UZ των Βρυξελών, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και το οποίο περνάει από αυστηρούς κρατικούς ελέγχους. Υπάρχει όμως ένα νομικό κενό το οποίο εκμεταλλεύονται σε περιπτώσεις που η μητέρα επιθυμεί να κάνει παιδί με semi-open donor. Αυτά την ώρα από μένα. Ελπίζω οι πληροφορίες αυτές να φανούν χρήσιμες στην κοπέλα που επιλέγει να γίνει μόνη μητέρα. Προφανώς είμαι στη διάθεση σου καθώς και της κοπέλας για επιπλέον πληροφορίες. Και εδώ να πω, επειδή ρώτησε για networking η φίλη που έστειλε την αρχική επιστολή, ότι θα μπορούσα μέσω email να φέρω σε επαφή κοπέλες οι οποίες θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία με άλλες κοπέλες που είναι ήδη σε αυτή τη διαδικασία ή την έχουν κάνει τη διαδικασία, προκειμένου να πάρουν πρακτικές πληροφορίες και υποστήριξη. Τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία ομάδα. Φυσικά, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια ομάδα. Μια ψυχοθεραπευτική ομάδα που αποτελείται μόνο από γυναίκες οι οποίες θέλουν να κάνουν παιδί μόνες τους. Τώρα το σκέφτηκα. Θα ήταν πολύ ωραίο να είναι και ομάδα. Και να ενδυναμώνεται και μέσω της αυτοβοήθειας η μία την άλλη. Μπορώ να σου πω ότι και από τις ομάδες που κάνουμε έχει προκύψει, γιατί μου στέλνουν κατά καιρούς αυτές που έχουν τελειώσει, ότι τα μέλη είναι φίλοι, βγαίνουν, κάνουν παρέα από τη μια χώρα στην άλλη, μιλάνε. Δηλαδή, οι ομάδες έχουν αυτό το χάρισμα του να μπορούν, επειδή δένονται τα μέλη μεταξύ τους, να αποκτούν αυτή τη δυνατότητα του να είναι μαζί, ας το πούμε, και όταν τελειώσει η όλη ομάδα. Δηλαδή, να διατηρούν επαφές τα μέλη της ομάδας όσοι θέλουν μεταξύ τους. Αλήθεια. Και να θυμίζει η μία στιγμή. Πραγματικά δεν το είχαμε προγραμματισμένο, αλλά το λέω τώρα. Αν υπάρχουν κοπέλες οι οποίες ενδιαφέρονται για να διοργανώσουμε μια ψυχοθεραπευτική διαδικτυακή ομάδα υποστήριξης, στήριξης και προετοιμασίας για απόκτηση παιδιού μιας γυναίκας μόνης της με δότη, να στείλουν και κοπέλες που έχουν μπει ήδη σε αυτή τη διαδικασία. Και κοπέλες που ήδη έχουν μπει, ναι. Θέλουν να βοηθήσουν, αλλά και να πάρουν κι αυτές. Και κοπέλες οι οποίες έχουν παιδί ήδη, το οποίο το έχουν κάνει με αυτή τη διαδικασία και θέλουν να συμμετέχουν. Είδες, ξεκίνησαν αυτή η μέρα και μου λες είμαι κουρασμένη και μου λες είμαι κάπως και σου λέω κι εγώ κάπως, αλλά ήρθαμε με μια πολύ ωραία ιδέα. Τι ωραία ιδέα θα ήταν αυτή.
Ωραία ιδέα, ναι. Ναι, θα ήταν μια πολύ, πολύ ωραία ιδέα, μια ψυχοθεραπευτική διαδικτυακή είναι ομάδα. Πολύ ωραία ιδέα, ναι. Με μητέρες οι οποίες επιλέγουν συνειδητά να είναι single μητέρες. Α, τέλεια. Τέλεια. Το email της είναι aristonikit@yahoo.gr, θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Τα φιλιά μου σε όλες. Πραγματικά, εγώ αριστονή και μου λέω σου το. Εγώ ξέρεις την ιστορία μου, ξέρει την και ο κόσμος, αλλά να την ξαναπώ. Εγώ έκανα τα παιδιά μου μέσα σε γάμο, σε έναν πολύ πρώιμο και άγουρο γάμο που έγινε σε μια εποχή που ήμουν ακόμη παιδί, ακόμη έφηβος. Παντρεύτηκα στα 21, έκανα το Λάζαρο στα 22, την Κυριακή στα 25. Και χώρισα στα 26 και μεγάλωσα τα μωρά μόνη μου στο μεγαλύτερο μέρος. Είχα κάποια βοήθεια από τους γονείς μου στην εφηβεία των παιδιών. Λοιπόν, δεν ήμουν ασυνειδητά μόνη μητέρα. Εκ των υστέρων, κάνοντας, αναλύοντας όλη αυτή την περίοδο, εάν έπαιρνα αυτή την απόφαση σε μια πιο όρημη ηλικία, στα 30 μου για παράδειγμα, και όχι στα 22 που τότε ήμουν ακόμη παιδί, και συνειδητά έκανα τα παιδιά μόνη μου, πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα παιδιά δεν θα τα αντιμετώπιζαν τώρα, γιατί όταν κάνεις παιδί με κάποιον άλλον άνθρωπο με τον οποίο προφανώς δεν ταιριάζεις για να χωρίσεις μετά, μπαίνει μια διαδικασία και μια συνθήκη στην οποία τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης και την επιλογή, τη λανθασμένη που έκανες εσύ τότε. Έτσι ακριβώς. Καταλάβες. Ναι. Mm-hmm. Εγώ νομίζω θα το έκανα. Αν δεν είχα παιδιά, θα το έκανα. Αυτά. Φιλιά. Φιλιά πολλά. Γεια, το γέλ σου στην περιγραφή. Άντε, γεια.